Καλιαστούμε να φυγηθούμε. Και εκπέμπω έτσι το μωρό μου. Πότε πρόλαβες, πήγες για να δω μου μυρίζεις. Και φτεδάκια που σε έβλεπα να μαγειρεύεις, σε είδα. Έχεις χαιρετίσματα από τη Φέ και τον Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι. Τι και φτεδάκια τους έκανες. Κλασικά. Όχι αυτά που κάνω τα σένα τα special. Κλασικά, με σάλτσα ντομάτας και μακαρόνια. Όχι τα special. Μάλιστα. Για να δω. Δεν έχεις κλασικά εσύ. Επειδή έχεις 100 διαφορετικούς και φταίδες, τι σημαίνει. Βρες ένα που είναι ωραία. Α, εσύ έχεις το... Εγώ έχω από πίσω μόνο. Έχει. Από πίσω. Από πίσω. Αφού δεν έχω μπροστά. Να, μπράβο. Άφησε εσύ και εσύ, κοίτα τα μη σπάσει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κάτσε αγοράκι μου, κάτσε λίγο να τα πούμε να σας δω όλους μαζί. Λοιπόν, για να σας δω από χρώμα, ο μόνος που πήρε λίγο είναι ο νεαρός. Ναι, ποιος είναι ο ψήσεις, μωρέ, Λένη. Ένα-ένα μας τα λες. Σε ταψί το έβαλα, αλλά ήμουν στον ήλιο όταν ψινόταν. Καλά δεν μου είπες εσύ ότι είχατε πάει... Συγκορώνει. Ναι, πήγαμε πεταλίδι, πήρα μια συνταγή από τον Βασίλη γιατί μας φέρανε ένα φρέσκο αρνάκι. Του λέω με πατάτες στο φούρνο πώς γίνεται. 5 κινήσεις έκανα και ενθουσίασα το κοινό. Απλά. Ενθουσίασα το κοινό. Απλά. Πάσε φιλήσω, δάσκαλο. Να κάνω μια εξομολόγηση. Ναι. Λοιπόν, είμαι μαζί σου 3 χρόνια εδώ στην εκπομπή. Όπου και να πάω, από το σούπερ μάρκετ τη γειτονιά μου μέχρι το δημότυχο ή τα λευκά ώρα στην Κρήτη. Η Ελένη, 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 φιλιά στην Ελένη. Δεν πάρε μέλι για την Ελένη, πάρε τσίπουρο για την Ελένη. Ποτέ δεν σταφέρνω, δεν πειράζει. πρώτη χρονιά. Όλοι μου λέγανε, φιλιά στον Γρηγόρη, τι κάνει ο Γρηγόρης. Είναι ο βοηθός του σεφ. Και νομίζανε. Είναι ο σου σεφ εδώ μέσα. Νομίζανε ότι είμαστε μαζί. Λένε εμένα μαζί. Μαζί, ως του έτρωσε τη ζήνα. Ήμουν ο Λεωνίδιο για Πάσχα. Και ήμουν δίπλα, δεν ξέρω ρε μπαγάσα. Δεν ρωτούσανε, δεδομένο το είχαν από την εκεί ο Γρηγόρης. Πού είναι ο Γρηγόρης μου. Εμένα η Λένη που με ρωτάνε για συνταγές στο καλύδι και παίρνουν πώς να το μαγειρέψω. Τι να πω ρε παιδιά, λέω μαζί. Γιατί είχες πάρει το χρήσμα που ήσουν πρώτος στην Ελλάδα. Θέλω μηνύματα όμως. Παιδιά, το καλοκαίρι θα κάνετε μαζί διακοπές. Ναι. Και εμείς από πίσω. Θα πάρουμε και τα παιδιά. Και με τις σκυλιές απ' έξω, με τις παπαράτσες, τις παραλίες. Μας έβγαλε μόνο τις σούβλες τώρα, τι είναι φαγωμένο. Παιδιά, αν σας πω ότι εμείς φάγαμε τα αρνί μία ώρα το μεσημέρι, θα το πιστέψετε. Τι ώρα το βάλατε πάνω, 5. 6 το πρωί. Το πρωί. Βέβαια. Γιατί φοβόμασταν ότι λέμε θα πάει μέχρι τις 4 να γίνει πόσο. Θα πεθάνουμε στην πείνα. Είχαμε βάλει και τα άλλα στο φούρνο. Πρώτη φορά έκανα ταρνί. Δεν ξέρατε περίπου θέλει 4-5 ώρες. Κάθε φορά είναι και άλλη φορά. Και κάθε φορά με αγωνία. Άλλη φορά τρώμε στην ώρα μας, άλλη φορά τρώμε πιο κάτω. Εξαρτάται ταρνί. Μιλάμε, δεν έμεινε κόκαλο. Καλέ, εμένα χάλασε το μηχάνημα και μη είχαν και γύρναγα. Συγγνώμη, μέσα από τα μεθύσια που ήσουν. Πότε πρόλαβε να γυρίσει αρνί. Αφού σε είδαν το Ματογιάννη στη Μύκονο μεθυσμένη. Εγώ μεθυσμένη. Μου λένε αυτή η ξανθούλα, λέει τη Μενεγάκη, λέει η ομορφούλα. Επειδή είναι τσαχπίνα, μπορεί να την περνάνε μεθυσμένη, επειδή είναι λίγο να ζουν.